Τώρα και σε εκεί να παραμείνουμε ευθύς αμέσως στο συγκεκριμένο θέμα και να καλησπερίσουμε τον καθηγητή υγειονομικής και περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το σύνδεση Skype, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Σαριγιάννη. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Με υγεία για όλους. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, επέστρεψαν οι μαθητές και πάλι στις σχολικές αίθουσες, με έξαρση βέβαια ιώσεων αλλά και της γρίπης. Πάμε λίγο να αναφερθούμε σε αυτό. Καλώς αρχικά επέστρεψαν, πιστεύετε? Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν κάνει διαφορά. Καλώς επέστρεψαν. Θα ήταν σημαντικό να. Δεν υπάρχει λόγος να μην επιστρέψουν. Υπάρχει λόγος να επιστρέψουν με καλύτερες συνθήκες, προστατευμένα. Που σημαίνει το να κάνουν ένα τεστ πριν πάνε σχολείο, θα ήταν χρήσιμο για να μειώσουμε την πιθανότητα μετάδοσης τις πρώτες μέρες. Αλλά ταυτόχρονα το να είναι πιο διευρυμένη και θα έλεγα υποχρεωτική η χρήση της μάσκας στα παιδιά, θα ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο. Ένα τεστ την εβδομάδα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο και σημαντικό. Και βεβαίως εκεί όπως στη Βόρεια Ελλάδα που ο καιρός περιμένουμε να είναι ακόμη πιο ψυχρός στις επόμενες μέρες, η δυνατότητα εφαρμογής χρήσης συστημών απολύμανσης του αέρα στα σχολικά κτίρια, σχολικές αίθουσες, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί να μειώσει πάρα πολύ σημαντικά την μετάδοση όχι μόνο του κορονοϊού, που είναι το πιο μεταδοτικό από τα λοιπόν, νοσήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, αλλά και της γρίπης, των διαφορετικών τύπων στελεχών γρίπης και ακόμα και της ατμοσφαιρικής ρήπανσης που προκύπτει από την καύση ξυλίας, η οποία και πάλι λόγω της ψυχρής περίοδου αναμένεται να αυξηθεί πολύ έντονα. Ήδη βλέπουμε εμείς υπερβάσεις ορίων ασφαλείας στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Άρα υπάρχει εδώ μια ανάγκη η οποία προκύπτει από τη σύνθεση διαφορετικών πιέσεων στο περιβάλλον και αντίστοιχα λοιπόν στη δημόσια υγεία, η οποία μπορεί να αποφευθεί με την χρήση κατάλληλων χαμηλού κόστους μέτρων και έτσι να προλάβουμε την ανάπτυξη αυτής της διασποράς. Άρα, κύριε Σαριγιάννη, θα ήταν ενδεχομένως προτιμότερο να επιστρέψουν οι μαθητές κάνοντας ένα τεστ ενδεχομένως, να γίνει αυτή η σύσταση ή και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, καταλαβαίνω εγώ. Σίγουρα αυτό. Θα ξαναπώ ότι είναι χρήσιμο με χαμηλό κόστος το να σκεφτεί το Υπουργείο, οι περιφερειακές διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίως ακόμα και οι σύλλογοι γονέων το θέμα της χρήσης συσκευών απολύμανσης του αέρα, ειδικά στις περιοχές όπου λόγω του ψύχους είναι δύσκολο να περιμένεις ότι θα κάνεις ικανό εξαερισμό. Γιατί καλά είναι να το λέμε, αλλά επειδή εγώ κάνω μάθημα στο Αριστοτέλειο 6 με 9 το βράδυ και ξέρω τι σημαίνει αυτό στην πράξη, δημιουργεί πρόβλημα ακόμα και σε φοιτητές 22 χρονών, όχι στα παιδάκια των 7 και 8. Έτσι, σωστά, έχετε δίκιο. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή όμως, όπως είπαμε, επέστρεψαν οι μαθητές, θα δούμε το πώς θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα, αλλά γενικότερα στην κοινωνία υπάρχει μια έξαρση των ιώσεων, της γρίπης, αλλά και των κρουσμάτων κορονοϊού που δεν μας έχει αφήσει. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει από αυτό το κοκτέιλ και των τριών? Θα έχουμε πρόβλημα? Κοιτάξτε, έχουμε ήδη πρόβλημα από τις ιώσεις του τύπου γρίπη, με την έννοια ότι έχουν ήδη γεμίσει πολλές παιδιατρικές κλινικές και ειδικά μάλιστα μεθ παιδιατρικές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τουλάχιστον από την Αθήνα και πάνω έχουν αρχίσει να έχουμε σημαντική πίεση. Τώρα, περιμένουμε να υπάρξει το δεύτερο κύμα της γρίπης από το Φλεβάρι και έπειτα, ενώ αντίστοιχα περιμένουμε από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά να έχουμε μια ανάπτυξη περαιτέρω σημαντικότερη ανάπτυξη των περιπτώσεων κορονοϊού, γιατί εκεί πια περιμένουμε να αρχίσει να αναπτύσσεται πολύ πιο πολύ και η XBB.1.5, η παραλλαγή που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στις ΗΠΑ και δίνει ήδη αποτελέσματα πολύ ψηλής μεταδοτικότητας. Μιλάτε για αυτή τη νέα παραλλαγή, η οποία αναμένεται να έρθει και στη χώρα μας, για την Κράκεν, αυτό λέτε? Για την Κράκεν. Ναι. Αυτή η παραλλαγή πόσα κρούσματα ενδεχομένως θα φέρει, πιστεύετε, κύριε Σαριγιάννη, από τα μέσα Φεβρουαρίου? Εκεί μας υπολογισμοί λένε ότι μπορούν σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος, να φτάσουμε γύρω στις 16.000 κρούσματα την ημέρα. Είναι ένας υπερδιπλασιασμός της σημερινής κατάστασης που παραμένει περίπου σταθερή στα 7.000. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δημιουργήσει από μόνη της μεγάλο πρόβλημα πίεση στο ΕΣΥ, γιατί αυτή τη στιγμή οι μεθ για COVID είναι σχετικά άδειες, άρα δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα χωρητικότητας, αλλά σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη νοσηρότητα από γρήπη και άλλες λοιμόξεων αναπνευστικού ή την μόλις προηγούμενη τέτοια νοσηρότητα, που σημαίνει ότι
ο οργανισμός είναι σχετικά πιο ευάλωτος, αυτό κάνει το πράγμα λίγο πιο πολύπλοκα. Και γι' αυτό λέω, γιατί να περιμένουμε να το δούμε τη στιγμή που μπορούμε να το προλάβουμε ακόμα. Υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μιλάω για 1,5 μήνα μετά, δεν μιλάω για την επόμενη εβδομάδα. Ναι, σωστά, σωστά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, λέτε τώρα, κύριε Σαριγιάννη, από τα μέσα Φεβρουαρίου και όλη αυτή η συνύπαρξη και με την εμφάνιση της παραλλαγής, η οποία βέβαια δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στην Ελλάδα, έτσι. Δεν έχει ακόμα ανιχνευθεί στην Ελλάδα. Α, ναι. Πρέπει να πω ότι η εμπειρία έχει δείξει σε όλα τα προηγούμενα κύματα των νέων παραλλαγών που εμφανίζονταν σε τακτάχρονικά διαστήματα, ήταν ότι όταν ανιχνεύονταν στην Ελλάδα, είχε ήδη υπάρξει το δείγμα, ανιχνεύονταν κυρίως σε δείγματα που είχαν ληφθεί, για παράδειγμα, ακόμα και 20 μέρες νωρίτερα. Είναι η σχετική μη πλήρης ανάπτυξη του συστήματος επιτήρησης με γενετική αλληλούχηση που υπάρχει, ή αν θέλετε, δυνατότητα, η τεχνική δυνατότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τέτοια που να μην μας επιτρέπει να πούμε με σιγουριά ότι αν δεν το βλέπουμε στα δείγματα που έχουμε αναλύσει, δεν υπάρχει σίγουρα. Αυτό επιστημονικά δεν μπορώ να το πω. Ξέρω ότι δεν έχει ανιχνευθεί τεχνικά σήμερα. Αλλά γι' αυτό το λόγο, με μια επιφύλαξη, προφανώς, γιατί μιλάμε τώρα με μια σχετική αβεβαιότητα για την απαρχή της διασποράς αυτού του ελέγχου στη χώρα μας, θεωρώ ότι εκεί το χρονικό σημείο στο οποίο θα αρχίσει να μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι από τα μέσα Φεβρουαρίου και έπειτα. Και έπειτα, μάλιστα. Για το τέλος, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι είναι πιθανό να επιστρέψουν κάποια μέτρα, ίσως ενδεχομένως και υποχρεωτικά, με όλη αυτή την, θα λέγαμε, κατάσταση που υπάρχει και με τις ιώσεις και με την γρήπη, αλλά και με τον COVID-19. Μέτρα περιορισμού δεν νομίζω. Γιατί δεν θα χρειαστεί και από τη μεριά της COVID. Σε ό,τι αφορά τη μάσκα, σε κλειστούς χώρους, στα σχολεία, εγώ θα έλεγα ότι ήταν χρήσιμο να εισαχθεί στη λογική μας, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, μέσα Γενάρη ή τέλος Γενάρη με αρχές Μαρτίου, δηλαδή μέσα στο Φλεβάρι ουσιαστικά, όταν θα έχουμε και την κορύφωση όλων αυτών των κινήσεων των ιών στον παιδικό πληθυσμό. Και πέρα μετά νομίζω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν οριζόντια μέτρα που να δημιουργούν πρόβλημα στην κινητικότητα του πληθυσμού, σε περιορισμού κτλ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά και πάλι καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Γεια σας. Να είστε καλά.